Γεια σας. Έχω τώρα τη χαρά να παρουσιάσω ένα παλιό φίλο, τον Κώστα τον Τριανταφύλου, ο οποίος θα αναφερθεί σε μια δορυφορική μελέτη. Κώστα, γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κρανίδη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, σχετικά με την ταπαγλυφλοζίνη. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Ναι, θα μιλήσουμε για την ταπαγλυφλοζίνη και τις κύριες μελέτες της και τις προοπτικές της. Λοιπόν, να σας ακούσουμε. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, σε ακούμε, Κώστα. Ξεκινάμε. Είναι γνωστό ότι η ταπαγλυφλοζίνη μπήκε καλά στη ζωή μας τελευταία και το περίεργο Κώστα μου, το περίεργο είναι ότι πολλές φορές είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι οι γιατροί μου εκεί στο νοσοκομείο και στην κλινική, που έχει πέσει τόσα, έχουν πει τόσα καλά λόγια για τις φλοζίδες, που πολλές φορές βλέπουν ένα διαβητικό ασθενή που το 80% από εκεί πέρα είναι διαβητικούς, όπως ξέρεις και εσύ, και λένε να δεν παίρνει, λέει, φλοζίδες. Δεν παίρνει, ξέρω εγώ, τα πάλι φλοζίδι. Δηλαδή, αυτό μου δημιουργεί μεγάλες υποχρεώσεις και στο φάρμακο, μιας και έχει τέτοια αποδοχή στην καρδιολογική κοινότητα. Έτσι περιμένω από σένα να μας το αποδείξεις. Πραγματικά, Κώστα, πραγματικά υπάρχει ένας καταράκτης δεδομένων από την Declare στην DAPA HF και με σταθμό την DAPA CKD, όπως είναι ο τίτλος της ομιλίας. Ένα πλήθος δεδομένων που γεφυρώνουν το καρδιακιακό φάσμα, όπως θα προσπαθήσω να αποδείξω. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Τελευταία 20 ετία έδειξαν όφελος στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξόφησης όσον αφορά την οσιρότητα και τη θνητότητα. Κατηγορίες φαρμάκων είναι γνωστές σε όλους μας οι σχετικές, οι beta blockers, οι ACE inhibitors, οι ARBs. Στη θέση τους πάει να μπει τελευταία μια νέα κατηγορία, η ARNI, η επλερενώνη φυσικά, η βαμπραντίνη. Τελευταία προσήκη στην φαρέτρα στην κατηγορία των φαρμάκων που έχουν δείχνει όφελος σημαντικό στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι οι φλοζίνες και οι SGLT2 αναστολής ή αλλιώς αναστολής συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης. Και η κύρια μελέτη η οποία θα μας ασχολήσει σήμερα είναι η DAPA HF μαζί όμως με την Declare και την DAPA CKD. Η ιστορία της απαγλυφλοζίνης ξεκινάει ουσιαστικά με την μελέτη Declare την 58, η οποία αφορούσε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, 17.000 και πλέον ασθενείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη εγχειρίδιου διαβήτη τύπου 2 και μπορεί να είχαν εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο ή να ήταν ασθενείς με τουλάχιστον ένα επιπλέον παράγοντα κινδύνου για καρδιακιακή νόσο. Αυτοί οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν σε δαπαγλυφλοζίνη 10 mg την ημέρα ή πλασίμπο on top επιπλέον της ενδεδειγμένης με βάση τα guidelines θεραπείας για τις υπόλοιπες παθήσεις τους και παρακολουθήθηκαν για ένα μέσο χρόνο 4,2 ετών. Τα αποτελέσματα ήταν όσον αφορά το πρωτογενές καταληκτικό σημείο των MACE, δηλαδή των ισχυμικών συμβαμάτων θάνατος έμφραγμα εγκεφαλικό επεισόδιο ουδέτερα. Όσον αφορά όμως το πρωτογενές καταληκτικό σημείο θάνατος ή νοσηλεία και επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, φάνηκε μία μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 27% με την ταπαγλυφλοζίνη του πλασίμπο. Κάτι το οποίο αφορούσε κυρίως όμως τη μείωση των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, φάνηκε και κάποια ευνοϊκή επίδραση όσον αφορά την νεφροπροστασία, με μία μείωση του συνδυαστικού καταληκτικού σημείου κατά 24%. Και με βάση αυτά τα ευνοϊκά αποτελέσματα, έγιναν περαιτέρω αναλύσεις που έδειξαν ότι τα ευνοϊκά αποτελέσματα όσον αφορά τον καρδιακό θάνατο και την νοσηλεία για την καρδιακή ανεπάρκεια αφορούσαν όλες τις υποομάδες ασθενών
τις υπομάδες δηλαδή με ή χωρίς εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, με ή χωρίς ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, με μέτρια ή και πιο σοβαρή νηφική ανεπάρκεια. Όσον αφορά τα MACE, φάνηκε ότι μια συγκεκριμένη υποκατηγορία των αρρώστων με εγκατεστημένη καρδιακή νόσο και παλιότερο έμφραγμα μυοκαρδίου μπορούσε να αναμένεται ένα όφελος. Οι ασθενείς αυτοί είχαν μείωση και στο σύνθετο καταληκτικό σημείο ισχυμικών συμβαμάτων κατά 16% στην τετραετία, με έναν number needle του TRIT στο 39%. Φάνηκε από αυτή τη μεγάλη μελέτη με πάνω από 17.000 αρρώστους ότι υπάρχει και ένα ασφαλές προφίλ του φαρμάκου. Δεν υπήρξαν παραπάνω διακοπές του φαρμάκου ή παραπάνω σοβαρές ανεπιθύμητες δράσεις σε μεγαλύτερο ποσοστό με την ταπαγλυφοζίνη έναντι του πλασίμπο. Δεν υπήρξαν περισσότερα επεισόδια υπολικαιμίας. Υπήρξαν στατιστικά σημαντικές περισσότερες περιπτώσεις διαβητικής κετοξέωσης και λοιμόξεων φλεγμονών των γεννητικών οργάνων, αλλά τα ποσοστά στα οποία αυτές σημειώνονται είναι 0,3% και 0,9% αντίστοιχα. Μπορούν να παρθούν μέτρα πρόληψης με βάση τις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου, οπότε αυτό δεν είναι σημαντικό και επιβαρυντικό για την ασφάλεια με τη χρήση του φαρμάκου, το οποίο έχει πολύ σημαντικότερα ωφέλη. Επίσης, δεν έδειξε άσχημα αποτελέσματα όσον αφορά προβλήματα που φάνηκαν να υπάρχουν με άλλα μόρια της ίδιας κατηγορίας, όπως αύξηση των καταγμάτων ή συμπτώματα αφυδάτωσης ή ακροτηριασμοί άκρων σε ασθενείς οι οποίοι είχαν περιθωρική αρτηριοπάθεια. Ένα καλό λοιπόν προφίλ ασφαλείας συνολικά. Ενώ το όφελος όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια που φάνηκε με αυτήν την κατηγορία φαρμάκων δεν έχει φανεί με τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων όπως που χρησιμοποιούνται για το σαχαρό διαβήτη και τη μείωση της, και τον έλεγχο του σαχάρου όπως η ινσουλίνη, η DPP-4, οι αγωνιστές υποδοχείων GLP-1 ή οι φάρμακα όπως η πιαγλυταζόνη και η ροσιγλυταζόνη που μάλιστα είχε αποδειχθεί στο παρελθόν ότι είχαν δυσμενή επίδραση όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια. Παρόμοιες μελέτες με την Τικλεατίν 58 υπάρχουν και με τα άλλα παρόμοια μόρια, την επαγλυφλοζίνη και την καναγλυφλοζίνη και τελευταία με την ερτουγλυφλοζίνη. Έχουν δείξει συνολικά αποτελέσματα ευνοϊκά για τις νοσηλίες στην καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό φαίνεται να είναι ένα class effect. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον καρδιακό θάνατο στις επιμέρους μελέτες, αλλά είναι διαφορετικοί και οι πληθυσμοί. Γενικά σε αυτές τις μελέτες το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι είχαν καρδιακή ανεπάρκεια μενόταν περίπου 10, μεταξύ 10 και 14%. Και αν συγκρίνουμε τη μελέτη της εμπαγλυφοζίνης με τη μελέτη της Δικλεαρτίν 58, θα δούμε ότι οι ασθενείς της μελέτης ΕΜΠΑΡΕΚ με την εμπαγλυφλοζίνη έναντι της παρόμοιας μελέτης της Δικλεαρτίν 58 ήταν ασθενείς πολύ υψηλότερου κινδύνου. Άρα εκεί μπορεί να οφείλονται κάποιες διαφορές όσον αφορά τις αποχρώσεις των αποτελεσμάτων. Η μελέτη στους ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας, η DAPA-HF, με χαμηλό πλάσμα εξώθησης, είχε ένα πληθυσμό πολύ υψηλότερου κινδύνου, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά και στη μελέτη Δικλεαρτίν 58, μεταξύ του μικρού ποσοστού, περίπου 10% των ασθενών που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, δεν φάνηκε όφελος, σύμφωνα με αυτή τη μετανάλυση, μόνο όσον αφορά την νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και όσον αφορά την καρδιακή θνητότητα. Φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Ποια είναι όμως η λογική της χρησιμοποίησης των φαρμάκων αυτών που είναι αντιδιαβητικά των SGLT2 αναστολέων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια? Αυτά τα φάρμακα είναι φάρμακα που προκαλούν γλυκοσυρουρία, ανατριούρηση και διούρηση σε όλους τους ασθενείς με ή χωρίς διαβήτη. Τα γρήγορα αποτελέσματα που έχουν στις νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια και φάνηκαν σε αρχικές μελέτες με τους διαβητικούς αρρώστους δεν μπορεί να εξηγηθούν μόνο από τη μείωση της γλυκόζης. Και επίσης, πολλοί μη διαβητικοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είτε έχουν προδιαβήτη ή μη διαγνωσμένο διαβήτη. Ερχόμαστε λοιπόν στη μελέτη DAPA-HF που δημοσιεύτηκε περίπου πριν ένα χρόνο. Ο πληθυσμός μελέτης ήταν
περίπου 4.700 άρρωστοι. Άρρωστοι οι οποίοι είχαν καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξόρυξης κάτω από 40%, σε νύχα κλάσ 2 έως 4, αυξημένο BNP πάνω από όρια τα οποία ήταν συγκεκριμένα και GFR πάνω από 30. Οι ασθενείς αυτοί τυχεοποιήθηκαν σε δαπαγλυφλοζίνη ή πλασίμπο και το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν το σύνηθες καταληκτικό σημείο που υπάρχει σε όλες τις μελέτες καρδιακής ανεπάρκειας, δηλαδή η καρδιακή θνητότητα ή η νοσηλεία, η πρώτη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή επίγουσα επίσκεψη λόγω επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας. Ο πληθυσμός αυτής της μελέτης ήταν παρόμοιος με τους πληθυσμούς μελετών και registries που αφορούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξόρυξης. Και σε αυτή τη μελέτη υπήρχαν αρκετοί διαβητικοί άρρωστοι, το 42%, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό, το 58%, ήταν ασθενείς μη διαβητικοί. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τον θάνατο καρδιακής αιτιολογίας και τις νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια ως σύνθετο καταληκτικό σημείο, μείωση κατά 26%, μείωση μεμονωμένα στις νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 30%, μείωση στον καρδιακό θάνατο κατά 18% και στον θάνατο οποιασδήποτε αιτιολογίας κατά 17%. Το όφελος αυτό φαινόταν πολύ γρήγορα. Το όφελος που έχει η δαπαγλυφλοζίνη, δηλαδή όσον αφορά τον καρδιακό θάνατο ή την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, εμφανιζόταν μόλις 28 μέρες μετά την έναρξη φαρμάκου κατά μέσο όρο και αφορούσε όλες τις υπομάδες των αρρώστων αυτής της μελέτης, είτε είχαν είτε δεν είχαν διαβήτη, είτε είχαν GFR κάτω από 60 ή πάνω από 60, είτε ήταν σε optimum θεραπεία με επλερενόνη ή άρνη. Ήταν κάπως μεγαλύτερο το όφελος σε ασθενείς κλάσης 2 έναντι των ασθενών με κλάση 3 ή 4 καρδιακής ανεπάρκειας και γενικά σε άλλες υπομάδες που αφορούν την ηλικία, το φύλο, τη φυλή κτλ. Δεν υπήρχε υπομάδα που δεν έδειχνε το όφελος που έδειχνε ο συνολικός πληθυσμός. Υπήρξε αριθμητικά κάποιο όφελος όσον αφορά το συνδυασμένο τελικό σημείο νεφρολογικού ενδιαφέροντος που αφορά τη μείωση του GFR κατά πάνω από 50%, επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας προς τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρικό ή θάνατο νεφρικής αιτιολογίας. Υπήρξε δηλαδή μειωμένη εμφάνιση τέτοιων επεισοδίων με τη δαπαγλυφοζίνη του πλασίμπο, αλλά σε μη στατιστικά σημαντικό ποσοστό, κάτι το οποίο όμως επετεύχθη για επεισόδια οξείας νεφρικής ανεπάρκειας που ήταν μειωμένα με τη δαπαγλυφλοζίνη κατά 44% όπως φαίνεται δεξιά σε αυτή τη διαφάνεια. Παρόμοια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ένα χρόνο μετά περίπου την DAPA-HF, με την εμπαγλυφλοζίνη είναι η Emperor Reduced. Ο πληθυσμός ήταν παρόμοιος, αλλά όχι ακριβώς ο ίδιος. Αυτή η μελέτη συμπεριέλαβε λιγότερους από 4.000 ασθενείς, ενώ η DAPA-HF συμπεριέλαβε πάνω από 4.000, περίπου 1.000 ασθενείς παραπάνω. Ήταν παρόμοια τα τελικά καταληκτικά σημεία και αυτή η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει όφελος όσον αφορά το συνδυαστικό καταληκτικό σημείο με την εμπαγλυφλοζίνη του πλασίμπο όσον αφορά το θάνατο ή επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά όχι, δεν επετεύχθη στατιστικά σημαντική μείωση της καρδιακής συνθότητας. Οπότε, κάπως πιο ασθενή αποτελέσματα με αυτή τη μελέτη, ένα της μελέτης DAPA-HF, τα οποία πιθανότητα εξηγούνται από διαφορές στους πληθυσμούς. Πάντως, σίγουρα, η μείωση της επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας με τους SGLT2 αναστολής είναι κάτι το οποίο είναι class effect, κάτι το οποίο έδειξε αυτή η μετανάλυση που συνδύασε όλα τα δεδομένα της Emperor Reduced και της DAPA-HF και λέει ότι πέρα από την μείωση των επεισοδίων καρδιακής ανεπάρκειας, ενδεχομένως υπάρχει μείωση και όσον αφορά την καρδιακή θνητότητα και την ολική θνητότητα με τα φάρμακα αυτά στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξόρυξης, κάτι το οποίο αποδείχθηκε στην DAPA-HF και δεν έφτασε τη στατιστική σημαντικότητα στην Emperor Reduced.
Υπάρχει όμως μια επιπλέον κατηγορία ασθενών που μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Λογικά το μυαλό πηγαίνει στους ασθενείς με νευρική ανεπάρκεια, είτε έχουν είτε δεν έχουν σαχαρώδη διαβήτη. Η λογική είναι προφανής, γιατί οι ασθενείς αυτοί έχουν υψηλό καρδιακιακό κίνδυνο, πολύ συχνά έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό συμβαίνει είτε έχουν είτε δεν έχουν σαχαρώδη διαβήτη. Στην τάπαση KD, λοιπόν, μπήκαν ασθενείς που είχαν GFR μεταξύ 25 και 75, με λόγο αλβουμίνης κρεατινίνης στα ούρα μεταξύ 200 και 5.000, δηλαδή ασθενείς με λευκοματουρία, σημαντική, και με ηχορύς διαβήτη τύπου 2. Δαπαγλυφοζίνη, λοιπόν, συγκρίθηκε με πλασέμπο. Παρακολούθηση κράτησε περίπου 2,4 χρόνια κατά μέσο όρο και τα αποτελέσματα ήταν επίσης εντυπωσιακά. Το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο που αφορά την νεφροπροστασία, δηλαδή η μείωση του GFR κατά 50%, επιδείνωση προς τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, νεφρολογικός ή καρδιακός θάνατος, το συνδυαστικό αυτό τελικό σημείο μειώθηκε κατά 39%. Αν από αυτό αφαιρέσουμε τον καρδιακικό θάνατο και κρατήσουμε τον νεφρολογικό θάνατο, μείωση ήταν κατά 44%. Όσον αφορά το θάνατο ή την καρδιακή ανεπάρκεια, η μείωση ήταν κατά 29%, και όσον αφορά τη συνολική θνητότητα, η μείωση ήταν κατά 31%. Συγχωρείτε. Και αυτά τα ωφέλη φάνηκαν σε όλες τις υπομάδες άρρωστων, είτε με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια, είτε ο λόγος αλβουμίνης κρεατινίνης ούρων ήταν πάνω ή κάτω από 1000, είτε το GFR ήταν πάνω ή κάτω από 45. Και επίσης αφορούσαν όλες τις ηλικιακές υπομάδες, και τα δύο φύλλα και όλες τις φυλές. Και επίσης, και σε αυτή τη μελέτη στην τάπα CKD, όπως και στην τάπα HF, επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό προφίλ ασφαλείας του φαρμάκου, που είχε φανεί ήδη σε ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών, στον ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών της Declare Team 58, χωρίς να μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν ξεκινάει η χρήση αυτών των φαρμάκων, το GFR μπορεί να πέσει λίγο κατά 3-4 τις πρώτες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει, γιατί σταδιακά αρχίζει να φαίνεται το όφελος και όπως βλέπετε εδώ, οι καμπύλες διχάζονται, συναντιόνται στους 12 μήνες και από εκεί και πέρα είναι καθαρή υπεροχή της χρήσης της δαπαγλυφοζίνης όσον αφορά την προστατευτική της δράση ενάντια του πλασίμπο. Με τις τρεις μελέτες λοιπόν αυτές, την Declare, την DAPA HF και την DAPA CKD, φαίνεται να γεφυρώνεται όλο το φάσμα του καρδιαγγειακού, νεφραγγειακού κινδύνου σε διαβητικούς και μη διαβητικούς αρρώστους. Η DAPA CKD χτίζει πάνω στα δεδομένα που υπάρχουν για τη δαπαγλυφοζίνη στην Declare, όπου υπάρχει πρόληψη της επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας και της νεφρικής νόσου, και στις DAPA HF, όπου μειώνεται ο κίνδυνος για την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και του καρδιακού θανάτου. Υπάρχει περαιτέρω δοκιμή της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων, των SGLT2 αναστολέων, σε μελέτες που έρχονται για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, όπως είναι η Emperor Preserved για την Empagliflozin και η Deliver για την Dapagliflozin. Υπάρχει επίσης και δοκιμή σε παρόμοιο πληθυσμό με την DAPA CKD της Empagliflozinης στην EMPA Kidney, με αποτελέσματα τα οποία αναμένονται να ανακοινωθούν το 2021 και το 2022. Αυτή η κατηγορία φαρμάκων φαίνεται ότι έχει μηχανισμό ο οποίος εξηγεί αυτά τα αποτελέσματα. Έχει φανεί ότι έχει ευνοϊκή δράση όσον αφορά το remodeling του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας. Βελτιώνει το μεταβολισμό σε επίπεδο μυοκαρδιακού κυτάρου με μηχανισμούς στις λεπτομέρειες των οποίων δεν υπάρχει λόγος δεν υπάρχει χρόνος να αναφερθώ. Όσον αφορά την νεφραγγειακή προστασία, αυτό γίνεται μέσω σύσπασης του προσαγωγού αρτηριολίου, το οποίο προκαλεί μείωση της πειραματικής πίεσης, πειραματικής δίκτυσης και επομένως μειώνεται η πρωτεϊνουρία. Και όσον αφορά
τη διαφορά δράσης με τα κοινά διουργικά. Η διαφορά είναι ότι μειώνεται το ιστικό είδημα χωρίς να υπάρξει μείωση του ενδαγκιακού όγκου με ευνοϊκότερο τρόπο σε σχέση με τα διουργικά της αγγείλης. Όταν λοιπόν αθρηστούν, όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη, τα φάρμακα τα οποία έχουν αποδείξει όφελος όσον αφορά την καρδιακή θνητότητα και την επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό πλάσμα εξώθησης, η πρόγνωση βελτιώνεται και αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο καθώς πηγαίνουμε από τα φάρμακα του άξονα, δηλαδή τους ACE inhibitors ή τους ARBs, τους B και τους beta blockers, που είναι η κλασική θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια, προς τους MRA, την ivabradine, τους ARNI, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τώρα τις τελευταίες μελέτες που, για τις οποίες αναφέραμε τα αποτελέσματα με τους SGLT2 αναστολής. Ο FDA το Μάιο του 2020 έδωσε την έγκρισή του για τη χρήση της δαπαγλυφλοζίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο πλάσμα εξώθησης για να μειωθεί ο κίνδυνος καρδιακού θανάτου και νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια, είτε είχαν είτε δεν είχαν διαβήτη. Αυτές οι οδηγίες, αυτή η έγκριση δόθηκε πρόσφατα τις τελευταίες μέρες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για την δαπαγλυφλοζίνη, κάτι το οποίο είναι καλό νέο για τους ασθενείς τους οποίους αφορά. Στα guidelines αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά για τα χρόνια στεφανιά σύνδρομα και στα guidelines για το διαβήτη της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία. Οι ενδείξεις που έχουν δοθεί, έχει δοθεί ένδειξη στα φάρμακα αυτά, σύμφωνα με το πρότυπο της Declare Timi 58, και δεν έχουν γίνει update τα guidelines αυτά, σύμφωνα με το πρότυπο της DAPA-HF και της DAPA-CKD. Μία διαφορά με μία άλλη κατηγορία φαρμάκων στα guidelines που έχει επισημανθεί, τους GLP-1 αγωνιστές υποδοχέων, τους αγωνιστές υποδοχέων GLP-1, είναι ότι ενώ και οι δύο κατηγορίες ενδείκνυνται σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη και καρδιακιακή νόσο, για λόγους που έχουν σχέση με την πρόληψη, με την καλύτερη καρδιακιακή πρόγνωση, όσον αφορά συγκεκριμένα τη μείωση του κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια, μόνο οι SGLT2 αναστολής έχουν ένδειξη, κλάσ 1α, αλλά οι ανταγωνιστές υποδοχέων GLP-1 έχουν ένδειξη 2β. Είναι η διαφορά που προκύπτει από τα δεδομένα των μελετών που υπάρχουν για αυτές τις δύο κατηγορίες. Τα μόνα guidelines που έχω υπόψη μέχρι τώρα να έχουν δώσει ένδειξη σύμφωνα με την DAPA-HF για την δαπαγλυφλοζίνη είναι τα καναδικά guidelines που παίρνουν σε αυτή τη διαφάνεια, όπου η δαπαγλυφλοζίνη έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο της DAPA-HF για ασθενείς με κλάσμα εξώθησης κάτω από 40% με ή χωρίς σαχαρώδη διαβήτη, με στόχο την πρόληψη της επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας και την καλύτερη έκφαση όσον αφορά την καρδιακιακή θνητότητα. Στο συγκεκριμένο paper, μάλιστα, φαίνονται και οδηγίες, πρακτικές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση των φαρμάκων αυτών και είναι πολύ χρήσιμο κατά τη γνώμη μου. Και τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια, όπου φαίνεται για ποιο λόγο πρέπει γρήγορα οι θεραπείες οι οποίες έχουν αποδείξει όφελος στην καρδιακή ανεπάρκεια να περνάνε σε οδηγίες. Είναι μία ανάλυση συνδυασμένη από τις μελέτες έμφασης HF, Paradigm HF και DAPA-HF με πλερενόνη, άρνη και δαπαγλυφλοζίνη αντίστοιχα, που δείχνουν ότι όταν αυτές οι θεραπείες προσθεθούν στις ήδη γνωστές θεραπείες, κλασικές θεραπείες καρδιακής ανεπάρκειας, δηλαδή τα φάρμακα του άξονα ACE, ARB και beta blockers, ένας 55χρονος μπορεί να αναμένει 8 επιπλέον χρόνια ελεύθερα από καρδιακιακό θάνατο ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, 6 επιπλέον χρόνια παραπάνω επιβίωση και ένας 80χρονος μπορεί να περιμένει 2,7 χρόνια ελεύθερα από καρδιακή ανεπάρκεια ή θάνατο και παραπάνω 1,4 χρόνια ζωής
όταν χρησιμοποιούνται όλες οι θεραπείες που έχουν αποδείξει το όφελός τους στην κεντρική και συγκεντρική ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξόψεις. Είναι εντυπωσιακά νούμερα. Εντάξει, όλες αυτές οι αναλύσεις μπορούν να δεχτούν κριτική, αλλά νομίζω το σημείο το οποίο θέλω να τελειώσω είναι ότι τα φάρμακα αυτά είναι πολύ χρήσιμα σαφώς για τις κατηγορίες ασθενών που αναφέρθηκαν με βάση τις μελέτες και πρέπει να περάσουν στις οδηγίες και να περάσουν και στην καθημερινή πρακτική. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ωραία ομιλία σου γύρω από την ταπαγλυφλοζίδη. Και γενικά οι φλοζίνες και η ταπαγλυφλοζίδη είναι ένα φάρμακο το οποίο τα ευεργετικά τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε όλη την ομίγυρη και όχι μόνο στους καρδιολόγους αλλά και σε γενικούς γιατρούς και σε παθολόγους που υπάρχουν στα καρδιολογικά τμήματα. Έτσι πολλές φορές βλέπουμε ότι και ακούω πολλές φορές από τους ειδικευόμενους μου να με ενημερώνουν ότι αυτός ο άρρωστος Φερρυππίν που έχει ζαχαρό διαβήτη και που πιθανώς να έχει καρδιακή αναπάκεια δεν παίρνει φλοζίδι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι για τα αποτελέσματα των μελετών και τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κάνοντας μία ανασκόπηση θα ήθελα να πω ότι η ΤΑΠΑ φλοζίδι σήμερα βελτιώνει την πρόγνωση σε ασθενείς με σαχαρό διαβήτη και παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο. Έτσι, Κώστα. Δεύτερον, η ταπαγλυφλοζίδη ελαττώνει τη θνητότητα και την οσιρότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρδιακή αναπάκεια και μειωμένο κλάσμα εξόρθησης, ανεξάρτητη την παρουσία του διαβήτη. Και αυτό νομίζω πρέπει να συμφωνήσεις. Ναι. Το τρίτο, η ταπαγλυφλοζίδη αλλά και η επαγγλυφλοζίδη έχουν παρόμοια ευεργετική δράση στη συνοσιρότητα στην καρδιακή αναπάκεια μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως, αν και η ΤΑΠΑ φλοζίδη σχετίζεται και με την ελάττωση της θνητότητας. Συμφωνείς, Κώστα? Αυτό ήδη το ανέφερα στην ομιλία. Ναι, και ότι έχει ένα ευμενές και ένα καλό προφίλ ασφάλειας. Το φάρμακο αυτό μπορεί να συγχορηγηθεί με ινσουλίνη και είναι ασφαλές και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως εμείς οι καρδιολόγοι θα πρέπει να χρειαστούμε και τη συμβουλή και του διαβητολόγου. Συμφωνείς, Κώστα? Αυτή τη στιγμή η πρακτική που έχουμε όσον αφορά το να εισάγονται αυτά τα φάρμακα στη θεραπεία ασθενών που έχουμε στις καρδιολογικές κλινικές είναι να τους συζητάμε με τους διαβητολόγους. Σιγά σιγά όμως ίσως πρέπει να. Εμείς να τα εξαρτοποιήσουμε. Να πάρουμε πρωτοβουλία. Να δεχτούμε και εμείς περισσότερο στην κλινική πράξη. Στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χωρίς διαβήτη, μπορούμε να τα βάλουμε μόνοι μας, νομίζω. Άνετα, άνετα. Και πρώτα θα ήθελα να πω ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να συνδυαστούν σε αρρώστους με καρδιακή αναπάρκεια χωρίς παρενέργειες με το Εντρέστο, που ομολογουμένως είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει πολύ ευμενή επίδραση στην καρδιακή αναπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως. Και επιπλέον, εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης της νεφρικής λειτουργίας με την χορήγηση εμφακλυφλοζίδης. Έτσι, μετά από όλα αυτά, σωστά πολλοί αναρωτούνται να δούμε τον άρρωστο με ζαχαρό διαβήτη και άλλους παράγοντες κινδύνου, ο οποίος δεν παίρνει φλοζίδες και επί του πρακτέου εδώ πέρα ντάφα φλοζίδη, να δούμε πώς το χρειάζεται. Κάπως έτσι είναι, Κώστα. Ναι, θα πρέπει να έχουμε. Θα πρέπει να εξασκήσουμε τα εντανακλαστικά μας, να τους αναγνωρίσουμε τους αρρώστους, να ξέρουμε τι είδους πληθυσμό είχαν αυτές οι μελέτες και αναλόγως να πράξουμε στην καθημερινή πράξη. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το μέγιστο όφελος για τους αρρώστους μας. Νομίζω ότι εμείς οι δύο συζητήσαμε πάρα πολύ καλά για την κατηγορία αυτών των φαρμάκων. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συμβολή σου και χάρηκα ιδιαίτερα που είσαι εσύ ομιλητής, ένας παλιός φίλος από τον Ευαγγελισμό και χαίρομαι που ακούω τις επιτυχίες σου και τις τόσο ωραίες ομιλίες σου μέσω συνεδρίων. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σου.